αυτή η στιγμή που μπαίνεις μέσα και καταλαβαίνεις ότι ξεκινάει η δοκιμασία, σου κόβονται τα πόδια, αλλά σκέφτεσαι ότι πρέπει να μαγειρέψεις, να βγάλεις ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και να είσαι ήσυχος μετά. Γεια σας. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έτσι νιώθω και περηφάνεια που κατάφερα να φτάσω με τόσους καλούς αντίπαλους, Λευτέρη, Κώσταν και Μύραν, και κατάφερα και περάσα εγώ με τον Κυψίδη. Οπότε σήμερα θέλω να δώσω τα πάντα ό,τι έχω, έτσι ώστε να βγάλω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Παιδιά, πολύ καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο μεγάλο τελικό της Silver Εβδομάδας. Και πιο συγκεκριμένα, καλωσορίζουμε τους δύο φιναλίστ, τη Χριστίνα και το αγαπημένο μας καψιμί στον εξώστη. Λοιπόν, παιδιά, τέσσερις ημέρες γεμάτες με πολύ δύσκολες και απαιτητικές μαγειρικές δοκιμασίες. Νίκος και Χριστίνα τα κατάφεραν καλύτερα από τους υπόλοιπους και βρίσκονται εδώ μπροστά μας στο μεγάλο τελικό, στην τελευταία ημέρα αυτής της εβδομάδας, διεκδικώντας το τρίτο μεγαλύτερο σε ύψος χρηματικό έπαθλο του φετινού διαγωνισμού. Και εσύ είσαι ο τρίτος μεγαλύτερος σε ύψος. Σε αξία. Το τρίτο μεγαλύτερο. Δεν το κόψετε. Διεκδικώντας το τρίτο μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο για φέτος στο διαγωνισμό, ύψος είναι, ρε φίλε. Να μην πω ύψος, ε. Γελάω στον εξώστη γιατί κάνουν τέτοια πλάκα και... Ρε φίλε, ναι, δεν ξέρω, δηλαδή σπάνε τον πάγο. Κάνουν τέτοια πλάκα μεταξύ τους και ο ένας και ο άλλος θα βρει... Όταν βρίσκει ο ένας ευκαιρία, κοπανάει και γίνεται χαμός. Να σου πω γιατί δεν λέω ύψος. 20.000 ευρώ. Και ένα ακόμη πολύ σημαντικό, την είσοδο στους 9 καλύτερους του φετινού διαγωνισμού. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι κάτω. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι κάτω, να διεκδικήσει το ποσό. Μάγκη Ταμπακάκη, Μανώλης Σαρής, Δημήτρης Μπέλος, Μαργαρίτα Νικολαίδη, Γιάννος Δούγκας και ο Νίκος Τράκας είναι αυτοί οι οποίοι στο παρελθόν κατάφεραν να κερδίσουν αυτήν την ιδιαίτερη εβδομάδα αυτό το ιδιαίτερο ενδιάμεσο έπαθλο. Οπότε δίπλα σε αυτά τα ονόματα, με το καλό να σας μνημονεύσουμε και εσάς του χρόνου, θα μπει και το όνομα ή της Χριστίνας ή του Νικόλα. Ευελπιστώ ότι του χρόνου στα απομνημονεύματα του MasterChef θα είναι και το δικό μου όνομα.